Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι δηλώσεις που έκανε ο εφοπλιστής κύριος Πάνος Λασχαρίδης για την ελληνική κυβέρνηση προκάλεσαν σάλο. Παρόλα τα γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές μέρες από την δημοσιοποίησή τους, εξακολουθούν να απασχολούν. Και το βασικό ερώτημα που όλοι προσπαθούμε να απαντήσουμε είναι το γιατί έγιναν. Έχουμε καλεσμένο έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει καλά τον εφοπλιστικό κόσμο. Όχι βέβαια επειδή είναι εφοπλιστής, κάθε άλλο θα έλεγα, είναι ο κύριος Δημοσθένης Μπακόπουλος. Δημοσθένη, καλώς ήρθες πάλι στο Μιλιτέρ. Ασφαλώς και δεν είσαι εφοπλιστής. Καλώς σε βρήκα στο Μιλιτέρ. Αν μου επιτρέπεις, ναι. Οι συνέπειες των δηλώσεων Λασκαρίδη θα είναι λίγο ευρύτερες από ό,τι περιέγραψες και θα σου εξηγήσω γιατί. Διότι όλη αυτή η ιστορία η οποία δημιουργεί μία πλακίτσα γύρω από το πρόσωπο του Έλληνα Υπουργού Ναυτιλίας. Και δεν έχει σημασία αν τον λένε πλακιωτάκι ή αν τον λένε κάπως αλλιώς. Αυτό, ξέρεις, έχει δημιουργήσει μία κατάσταση τώρα που όταν θα πηγαίνει ο υπουργός στις υπηρεσιακές συσκέψεις και θα λέει κάτι που δεν πολύ αρέσει, όταν βγαίνουν έξω θα χαχανίζουν λέγοντας «Α, στο Λασκαρίδη δεν πας να τα πεις αυτά». Και όταν θα πηγαίνεις στις συνόδους κορυφής να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα, πριν μπεις και αφού βγεις θα χαχανίζουν λέγοντας «Κοίτα ποιος ήρθε, αυτούς που τους έχει γραμμένους, για να μην πω το άλλο δεν κάνει, ο Πάνος ο Λασκαρίδης». Εδώ δηλαδή τώρα δεν είναι μόνο ότι δημιουργήθηκε μία ιστορία σε επίπεδο εντυπώσεων, γιατί έγινε κάτι viral και αναπαράχθηκε και τελειώσαμε. Σε τρεις μήνες θα έχει τελειώσει. Εδώ μιλάμε για τον πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Εφοπλιστών, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου. Δεν μιλάμε για κάποιο τυχαίο πρόσωπο. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος βγαίνει και σε γκρο πλάν, άνετος, στην καρεκλίτσα του στο ίδρυμα Λασκαρίδη, κάθεται και λέει ότι εγώ, παιδιά, τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση τους έχω γραμμένους, γιατί με λένε Λασκαρίδη πάνω. Αυτό δημιουργεί έναν ευρύτερο αντίκτυπο αναφέρθηκε... στον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή προς τα έξω η σοβαρότητα μιας κυβέρνησης. Αναφέρθηκε γενικά στους εφοπλιστές, νομίζω. Όχι, δεν το πήγε προσωπικά, δηλαδή ως όνομα Λασκαρίδης, ως Έλληνες εφοπλιστές. Δηλαδή, αν ο ίδιος δεν τους είχε γραμμένους, ναι, σύμφωνο, εννοούσε ότι τους έχουν γραμμένους οι άλλοι, αλλά εγώ δεν τους έχω, ακόμα χειρότερο αυτό. Τώρα, ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί σου, γιατί, όπως είπα, ξέρεις τον κόσμο των εφοπλιστών από την εμπειρία σου, όχι μόνο τη δικηγορική, αλλά και επειδή δούλεψε στο λιμάνι του Πειραιά, έχεις το παρατηρητήριο διαφάνειας λιμενικού σώματος, να το λέω σωστά. Συστήματος, να έχεις δίκιο. Λοιπόν, άρα το ξέρεις το χώρο καλά και τυχαίνει να γνωρίζεις και τους δημοσιογράφους οι οποίοι πήραν τις συνεντεύξεις και από τον κύριο Λασκαρίδη και από τον κύριο Πλακιωτάκη. Έχεις συναντηθεί μαζί τους. Είχαν ασχοληθεί με το σκάνδαλο των ναυαγίων. Έχω δώσει υλικό στους Reporters United, διότι είχαν έρθει στην Ελλάδα και είχαν κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ για το σκάνδαλο των ναυαγίων. Έχουν δύο παιδιά Έλληνες, τη Μυρτώ τον Μπούτση και τον Νικόλα τον Λεοντόπουλο, που είναι γάτες. Δηλαδή, εσύ που είσαι επίσης παλαιός, είμαι βέβαιος ότι αν τους γνωρίσεις θα σου θυμίσουν ρεπόρτερ παλαιάς κοπής που καταρχήν, κυνηγάει την είδηση κάθε μέρα στο πεζοδρόμιο. Πριν τους γνωρίσω τους ανθρώπους, πρέπει να σου πω ότι πρέπει να τους συγχαρούμε, γιατί κατάφεραν και έπεισαν τον κύριο Λασκαρίδη και τους μίλησε. Δεν είναι εύκολο και το ξέρω προσωπικά. Και έκανε τη δήλωση της χρονιάς. Και έκανε τη δήλωση της χρονιάς, πολύ σωστό. Και είχαν και αυτό το αποτέλεσμα με τη συνέλευση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Αλλά το ότι κατόρθωσαν και έπεισαν τον κύριο Λασκαρίδη να μιλήσει, επιτυχία από μόνο, δεν το συζητάω. Άρα, για πες μας εσύ που ξέρεις και τις δύο πλευρές, και τον κύριο Πλακιωτάκη και τους ρεπόρτερ που έκαναν αυτή την πολύ σημαντική έρευνα. Πώς είναι αυτή την αναμέτρηση, θέλω να πω. Δεν υπάρχει, κοίταξε Πάρη, δεν υπάρχει κάποια αναμέτρηση. Απλώς, επειδή τα παιδιά αυτά κάνουν ένα ρεπορτάζ τύπου ντοκιμαντέρ, δηλαδή αν δεις με προσοχή το βίντεο μου θυμίζει ταινία του Μάικ Μουρ. Έχουν ένα προσανατολισμό, η κάμερα να μοίρε του σαρί, δεν διακόπτουν αν ο υπουργός είναι αχτένιστος ή αν ξύνει τη μύτη του ή αν τον παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του και παραγγέλνει ντολμαδάκια για το μεσημέρι. Η κάμερα μένει ανοιχτή και αποτυπώνουν με την κάμερα αυτό που βλέπουν τα μάτια του. Η επιτυχία λοιπόν της Μυρτός, του Νικόλα και των άλλων παιδιών των Reporter United είναι ότι καταφέρανε να αποτυπώσουν στην αμηχανία του Πλακιωτάκη μπροστά στις δηλώσεις Λασκαρίδη μία κατάσταση η οποία ταλαιπωρεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα τουλάχιστον από τη χρεοκοπία του 2011 και μετά. Γιατί αυτό που η μεγάλη του δημοσιογραφική επιτυχία είναι ότι τα δευτερόλεπτα που ο Πλακιωτάκης έχει μείνει άλαλος, γιατί να του λέει άλλα τα χείλη των ασεβών, κοιτάει έναν άνθρωπο να τον βρίζει
και μένει άλαλος. Θα κάτσω τώρα εγώ εδώ να σε βρίζω κάμερα και θα μείνεις άλαλος. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η εκοφαντική σιωπή του Γιάννη Πλακιωτάκη τα δευτερόλεπτα που κρατάει συμπυκνώνει τα προβλήματα, τα θεσμικά που έχει το πολιτικό σύστημα από τη χρεοκοπία του 10-11 και μετά. Διότι αγαπητέ Πάρη, αυτό που βλέπεις στην κάμερα είναι η κατάσταση του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή. Όταν μπαίνει ο Λασκαρίδης σηκώνονται ορθοί, όταν βρίζει ο Λασκαρίδης δεν αντιμιλάνε στο αφεντικό, περνάνε τροπολογίες, ο Πλακιωτάκης πέρασε τροπολογία που θυμήθηκε μία σύμβαση του 1961 να πληρώνει ο ελληνικός λαός τα αμερικανικά παγοθρευστικά για να πηγαίνουν οι εφοπλιστές και να στέλνουν τα πλοία τους από το βόρειο πέρασμα και να κονομάνε, και δεν άλλαξε, δεν πέρασε μία στοιχειώδους αντίληψης διάταξη καινούργια που θα μετακυλεί το κόστος στο ελληνόκτητο πλοίο ανάλογα με τη χρήση της υπηρεσίας. Λοιπόν, γιατί του το ζήτησαν κάποιοι εφοπλιστές. Ο Πλακιωτάκης πριν πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στον νόμο με τον οποίο έκλεισε τη Δημόσια Αρχή Λιμένα, πέρασε μία διάταξη τα βιβλία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού να εκτυπώνονται στον αιώνα των αιώνων αμήν με απευθείας ανάθεση στο ίδρυμα του στενού του φίλου του κυρίου Ευγενίδη. Επίσης εφοπλιστή. Αν αρχίσουμε να μιλάμε τι φωτογραφικό έχει κάνει ο άνθρωπος, θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ντοκιματέρες σαν τους Reporters United. Τι συνέβη λοιπόν στα δευτερόλεπτα εκείνα που ο Πλακιωτάκης παγώνει? Σημαίνει ότι στην οθόνη κοιτάει το The Boss. Τα έγραψα εγώ σε συμπληρωματικό μου άρθρο. Κοιτάει αυτόν που κάνει κουμάντο. Και επειδή βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτό το εκπληκτικό θέαμα να τους καθυβρίζει και να τους υποτιμά αυτός που κάνει κουμάντο, έμεινε άλαλος. Εσύ πιστεύεις ότι αν ήταν κανένα παιδί του λιμενικού από κανένα σωματείο και έλεγε ότι ξέρεις κάτι κύριε Υπουργέ, είμαι 12 χρόνια στο Αιγαίο και κάποιοι άλλοι είναι 50 χρόνια στην ίδια πολυθρόνα στο Υπουργείο και δεν μετακινούν το σαρκείο τους να πάνε σε ζωντανό γραφείο, δεν θα είχε να απαντήσει? Πιστεύεις αν τον πάρεις τηλέφωνο και τον ρωτήσεις για την πρώτη κατοικία που την παίρνουν οι τράπεζες δεν έχει να απαντήσει? Πιστεύεις εάν του πεις κύριε Υπουργέ με 534 που δίνατε δεν έβγαινε ο κόσμος να ζήσει, δεν έχει να απαντήσει? Φυσικά και έχει να απαντήσει. Γιατί αυτό αφορά εσένα, εμένα και όλους τους καθημερινούς ανθρώπους που δεν είμαστε τα αφεντικά αυτής της χώρας. Μόλις βγήκε το αφεντικό και τους έβρισε, έχεις δει ποτέ εργοδότη στις εφημερίδες εκείνες που είχαν κάτι αρχισυντάκτες παλαιά σκοπής να βρίζει ρεπόρτερ? Αντιμίλησε ποτέ κανείς? Κανένας. Όταν βρίζει το αφεντικό, τα παιδάκια κάθονται προσοχή. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της Μυρτός και του Νικόλα. Ότι ένας Έλληνας υπουργός, ένας άνθρωπος που διεκδικεί ψήφο για να διαχειρίζεται τα κοινά αυτής εδώ της ταλαιπωρημένης χώρας, βλέπει έναν εφοπλιστή να τον βρίζει κατάμουτρα στο τάμπλετ και μάλιστα έχει ξεκινήσει με περήφανο ύφος, διότι λέει είμαι ο σπουδαιότερος υπουργός ναυτιλίας και κάτι άλλο που όντως αυτά έπρεπε να γελάει ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και από σπουδαιότερος που ξεκινάει τη συνέντευξη, βλέπει ο σπουδαιότερος κάποιον να τον βρίζει και δεν μπορεί να αρθρώσει πέντε κουβέντες. Έστω να πει ότι ρε παιδί μου είναι προσωπικές απόψεις, δεν εκφράζουν τον ελληνικό εφοπλισμό. Τίποτα. Σιωπή. Αυτή λοιπόν η σιωπή του Πλακιωτάκη έχει βγάλει την είδηση της χρονιάς. Γιατί έτσι γίνεται στις συσκέψεις, έτσι γίνεται στις συναντήσεις, έτσι γίνεται στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όταν μπουν οι λασκαρίδιδες, σηκώνονται όρθιοι. Αν πας εσύ να πεις μου παίρνουν το σπίτι, σου λέει θα επιβιώσει το τραπεζικό σύστημα. Ξέρω. Εκεί είναι λαλίστατη. Άρα δεν υπάρχει κάποιο, επειδή όλοι μας τώρα στην Ελλάδα, ξέρεις, πάντα είμαστε καχύποπτοι και πάντα ψάχνουμε να βρούμε τι κρύβεται από έχει πίσω. Έχει πολύ ήλιο η Ελλάδα και καλά κάνουμε και είμαστε καχύποπτοι, γιατί το μυαλό δουλεύει. Συνεπώς ο κύριος Λασκαρίδης δεν υπήρχε κάποιο κίνητρο για να το πει. Βγήκε πάνω στην κουβέντα που έκανε με τους δημοσιογράφους. Όχι, Πάρη, εγώ σε καμία περίπτωση δεν έμφω με την πλευρά του Λασκαρίδη και κιόλας και το άνθρωπο. Και το έγραψες κιόλας. Ναι, ότι ο Πάνος Λασκαρίδης έχει δίκιο, διότι αυτή τη στιγμή κοίταξε να δεις. Όταν μιλάμε για τον ελληνικό εφοπλισμό, διάβαζα σήμερα, επειδή πέθανε ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, μια παλιά του δήλωση, που έλεγε ότι ο λόγος που ασχολήθηκα με την ναυτιλία ήταν διότι δεν άντεχα άλλο να έχω το ελληνικό κράτος στο σβέρκο μου. Όταν τώρα μιλάμε για τον ελληνικό εφοπλισμό, μιλάμε για ανθρώπους πάρα πολύ σοβαρούς, μιλάμε για ανθρώπους κληρονομικά πλούσιους, και αυτό ξέρεις δεν πολύ εύκολο. Συνήθως όταν τα βρίσκεις έτοιμα, έχεις συντάξει να τα τρως. Αυτοί τα βρίσκουν έτοιμα και τα πολλαπλασιάζουν.
Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι καθιερώθηκαν σε μια πολύ δύσκολη παγκόσμια εμπορική πιάτσα, την πιάτσα του παγκόσμιου ναυτιλιακού εμπορίου. Οι άνθρωποι παίζουν εμπορικά και πρωταγωνιστούν με αντιπάλους θηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θέλεις να σου πω τι βάζει απέναντί τους η κυβέρνηση? Θες να πάρουμε τα τελευταία χρόνια? Ας σου πω. Τα τελευταία χρόνια, θες να πάμε μετά το 12 που θυμάμαι. Είχες υπουργό ένα βιβλιοπόλη, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Εντάξει, έναν άνθρωπο που ήταν γόνος οικογένειας στο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, έναν υπάλληλο απλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Κωστή Μουσουρουλή, έναν ιδιοκτήτη φαρμακείου επισήριζα τον Θοδωρή Δρίτσα και δύο δικηγόρους, τον Παναγιώτη Κουρουμπλή και τον Φώτη Κουβέλη, και τώρα έχεις έναν ιδιοκτήτη κινηματογράφο. Όταν κλείσουμε, μπες στο Nudu.gr, βρες το tag Πλακιωτάκης και διάβασε τι λέει το βιογραφικό αυτού του ανθρώπου. Λέει, σπούδασε στο εξωτερικό και όταν γύρισε ανέλαβε τον οικογενειακό κινηματογράφο στη Σιτία της Κρήτης. Και πολύ καλά έκανε. Μετά έγινε κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε βουλευτής, τελειώσαμε. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να πάει ο Μακαρίτης ο Αγγελικούσης και τώρα κληρονόμη του, ο Μαρινάκης, ο Φαφαλιός, ο Προκοπίου και ο Λασκαρίδης που είναι στο ντοκιμαντέρ και να εξηγήσουν τι ακριβώς προβλήματα έχει η ελληνική ναυτιλία, πόσο εμπόδιο της έχει γίνει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που εγώ θυμάμαι κάναμε συσκέψεις και ερχόταν ο κλάδος επιθεώρησης εμπορικών πλοίων και ζητούσε χαρτί του Υπουργού για να απαντάει στα αγγλικά. Και ερχόντουσαν οι εκπρόσωποι των εφοπλιστών και έλεγαν «Μα είναι δυνατόν να είσαστε της ελληνικής σημαίας, της εμπορικά κυρίαρχης στον πλανήτη και η αλληλογραφία να μην δύναται να γίνει στην αγγλική γλώσσα και χρειαζόταν ενημερωτικό σημείωμα να γράψει ο Υπουργός «Ναι παιδάκια, θα απαντάτε στα αγγλικά». Λοιπόν, σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που έχοντας μία περιστασιακή ενασχόληση με κάτι, μεταπηδώντας στην πολιτική και βρισκόμενοι στην καρέκλα του Υπουργού Ναυτιλίας, δεν έχουν μηδενική επαφή με το αντικείμενο. Μηδενική. Πρέπει να πάνε όλοι αυτοί και να πούν τι χρειάζεται για να συνεχίσει η ελληνική ναυτιλία να πρωταγωνιστεί. Λοιπόν, αυτό που αποτυπώνει ο Λασκαρίδης με τη μαγιά του λιμανιού, αν θες, διότι μπορεί τηλεοπτικά να είναι ασύνηθες, αλλά για τα λιμανίσια είναι και μετριοπαθής η φρασιολογία, έτσι, είναι ότι η αίσθηση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι ότι το ελληνικό δημόσιο δεν τους βοηθά, είναι η αίσθηση που έχουν ότι όχι μόνο δεν βοηθά και μένει ουδέτερο, είναι και ανασταλτικός παράγοντας, εμποδίζει αυτή την πολύ επιτυχημένη ελληνική βιομηχανία με όλα τα ιστορικά θέματα που έχει για το πώς έγινε επιτυχημένη. Μην γυρίσουμε τώρα στο αν κάηκαν του μιαούλη τα πλοία και πληρώναμε τους χιώτες στην Επανάσταση. Δεν θα βγει. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ επιτυχημένη. Λοιπόν, και έρχεται και βγάζει μία αγανάκτηση απέναντι σε μία χώρα η οποία θεωρητικώς είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διατηρεί Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί όλες οι άλλες το έχουν κάνει μεταφορών, και έχει ένστολο σώμα για να μπορεί να διευκολύνει την ελληνική ναυτιλία όταν έχει προβλήματα κυρίως στο εξωτερικό. Και παρόλα αυτά, έρχεται ο άνθρωπος αυτός και σου βγάζει μία αγανάκτηση. Εγώ δεν θα κάνω τον εκπρόσωπο τύπου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Εγώ καταγράφω την αγανάκτηση του Πάνου Λασκαρίδη, με την οποία, εάν θες προσωπικώς, εγώ συμφωνώ. Μπορώ να κάτσω να σου μιλάω ώρες για τους παραλογισμούς του Υπουργείου Ναυτιλίας, τους οποίους πρέπει για να τους διορθώσεις να σηκώσεις τα μανίκια, και το σύνηθες στο κτίριο της Δραπετσόνας είναι αντί να σηκώνουν τα μανίκια να βάζουν μακιγιάζ και να κάνουν δηλώσεις, να το παίζουν πάρα πολύ μεγάλη με αλουνού τις πλάτες, γιατί είναι άλλος αυτός που διατρέχει τα ρίσκα, δεν είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Εντάξει, και να μην σηκώνουν τα μανίκια, να διορθώσουν 10 πράγματα που πρέπει να διορθωθούν για να μπορέσει αυτό το Υπουργείο να ξαναγίνει εργαλείο ανάπτυξης. Έχεις λοιπόν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι ότι ο Λασκαρίδης βγάζει την αγανάκτησή του με τις ελληνικές κυβερνήσεις και επίτρεψέ μου, δεν είναι και τυχαίο ότι τη βγάζει με τη σημερινή. Γιατί δεν βγήκε να πει τα ίδια με μια προηγούμενη? Εδώ η δήλωση αυτή γίνεται, μπορεί τώρα να πρέπει να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις. Αλλά αυτή η συσσωρευμένη αγανάκτηση της συγκεκριμένης φρασιολογίας βγαίνει με αυτή την κυβέρνηση και με τον υπουργό τον Πλακιωτάκη. Δεν βγήκε με τον Κατσιφάρα. Άρα αυτή η χρονική σύμπτωση από μόνη της κάτι σημαίνει. Έχεις λοιπόν έναν άνθρωπο που σου βγάζει μια ειλικρινή αγανάκτηση απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από το ελληνικό δημόσιο, και από την άλλη έχεις έναν υπουργό ο οποίος απλά σιωπά.
Το θέμα λοιπόν εδώ που ενδιαφέρει, ας πούμε, το που πρέπει να ενδιαφέρει τον κόσμο, δεν είναι αν έχει παράπονα ο Λασκαρίδης. Ο Λασκαρίδης είναι πανίσχυρος επιχειρηματίας και ο κάθε Λασκαρίδης, και αν έχει παράπονα να τα λύσει έτσι όπως πρέπει να τα λύσει. Το θέμα είναι ότι αυτός που πρέπει θεσμικά να του απαντήσει μένει άλαλος. Το καταλαβαίνεις. Τι θα δηλαδή μπορούσε, δεν απαντά, τι θα... δεν απαντά μισό, τόση ώρα εγώ που σου λέω ουσιαστικά. Ναι. Απαντώ στο Λασκαρίδη και δεν είμαι υπουργός. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, μένει άφωνος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, είναι να είσαι υπουργός ναυτιλίας, να σου λένε σε έχουν γραμμένο και να μην έχεις κάτι να πεις. Απέναντι σε μια χώρα, σου ξαναλέει, η οποία έχει Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και ένστολο σώμα, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες τι άλλο έχει, για να βοηθάει αυτόν τον κλάδο παρά τις δυσλειτουργίες που υπάρχουν, και ο αρμόδιος υπουργός δεν τολμάει να απαντήσει σε κάποιον που τον βρίζει κατά μούτρα. Κατάλαβες. Αυτό είναι το θεσμικό θέμα πάρει εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει ένστολο τμήμα, όπως είπες, η χώρα, έχει Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αυτό που δεν έχει και εμείς κάπως το αποδίδουμε και στους εφοπλιστές, είναι ότι δεν έχει ναυπηγεία. Και με όλο αυτό που περιέγραψες, την αγανάκτηση των εφοπλιστών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με το ελληνικό δημόσιο κτλ., μοιάζει να είμαστε λίγο ρομαντικοί ή λίγο εθεροβάμονες όσοι πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο ελληνικός εφοπλισμός να ασχοληθεί και με τα ελληνικά ναυπηγεία, γιατί θεωρούμε περίπου απαράδεκτο η Ελλάδα να μην έχει ζωντανά ναυπηγεία. Η ναυπήγηση, το που θα ναυπηγήσει κάποιος ένα πλοίο, προφανώς είναι μία απόφαση η οποία λαμβάνεται με συνυπολογισμό διαφόρων παραγόντων. Εγώ λοιπόν θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος θέλει. Ναι. Είναι γνωστό ότι για τις ναυπηγήσεις χορηγούνται τραπεζικές πιστώσεις. Εδώ δεν έχουν να χορηγήσουν στα τσαγκάρικα 2 χιλιάρικα να βγάλουν το καλοκαίρι. Πίστοση οι τράπεζες. Μπορούν να χρηματοδοτήσουν ναυπηγήσεις πλοίων. Άσε δε που πρέπει να σου πω, γιατί παρακολούθησα πρόσφατα τα περιστατικά με την Τράπεζα Πειραιώς. Μπορώ να σου στείλω να δεις πώς είχε στηθεί ένα απίθανο κυκλωματάκι στην Τράπεζα Πειραιώς μέσα, το οποίο αντί να δανειοδοτεί υγιείς ναυπηγήσεις και κερδοφόρα πλοία, χρηματοδοτούσαν εν γνώση τους τελειωμένους επιχειρηματίες και κάτι σαπάκια που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Ξέρω τουλάχιστον 3 πλοία που έχω ψάξει την ιστορία αυτή, στα οποία η Τράπεζα Πειραιώς μπήκε μέσα, γιατί το εκπληκτικό της ναυτιλιακό τμήμα στον Πειραιά, αντί να δανειοδοτεί υγιώς την ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας, χρηματοδοτούσε σαπάκια. Αυτό δε γίνεται κάτω από τη μύτη της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία Τράπεζα της Ελλάδος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με τα ζητήματα αυτά. Δηλαδή, ξεκινώντας από το βήμα 1 του να πει κάποιος «χτίζω ένα πλοίο στην Ελλάδα», αρχίζεις και διαπιστώνεις στο σύστημα πιστώσεων σοβαρές δυσλειτουργίες. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο. Διότι επίτρεψέ μου να σου πω, το είχαμε ξανασυζητήσει κάποτε με αφορμή κάποια θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σου θυμίζω ότι οι Αμερικανοί πάνω από έναν αιώνα έχουν ένα νόμο που λέει ότι για να κάνεις εσωτερικό πλούτο, τον λεγόμενο πλού καμποτάζ, και να είσαι, που πρέπει να είσαι μόνο αμερικανικής σημαίας, υποχρεωτικά πρέπει να έχεις ναυπηγηθεί σε ναυπηγείο των ΗΠΑ. Και αν διαβάσεις την αιτιολογία έναν αιώνα πριν, σου ξαναλέω, στη Μέκα του καπιταλισμού, όχι τώρα, η αιτιολογική έκθεση αυτού του νόμου λέει ότι πρέπει να βρω ένα μέσο για να κρατήσω βιώσιμα τα αμερικανικά ναυπηγεία, ούτως ώστε να ναυπηγώ πολεμικά πλοία αν μου χρειαστεί. Εμείς λοιπόν εδώ πέρα τώρα μπαίνουμε σε μια λογική, πες σε πίτα να σε φάω, δηλαδή ελάτε κύριε να ναυπηγήσετε πλοία στην Ελλάδα. Μα τι είναι, τα πάνε αγοράσει γυαλιά ή λίγο άλλο. Η ναυπήγηση δεν είναι μια τόσο απλή ιστορία. Σύστημα πιστώσεων δεν έχεις. Δεν υπάρχει καμία συγκροτημένη πολιτική στην ναυπηγική βιομηχανία πέρα από τα πάρε δώσε των επιχειρηματιών. Τώρα, επειδή είσαι παλαιός, ξέρεις που βρισκόμαστε, να σου πω εγώ. Θυμάσαι τις ιστορίες του 93-94 με τον Τζοχατζόπουλο, υπουργό ανάπτυξης, που εμφάνισε ως μεγάλο επενδυτή τον Νίκο Ταβουλάρη, τα θυμάσαι αυτά? Θυμάσαι τότε τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης του ΠΑΣΟΚ, έτσι, που εμφάνιζαν τους επενδυτές και λέγανε «ορίστε, ήρθε ο Σωτήρας, στρώσε κόκκινο χαλί, έρχεται ο Ταβουλάρης να σας σώσει». Τα θυμάσαι αυτά?
Τόσα χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, βλέπεις καμία διαφορά στον τρόπο με τον οποίο το ελληνικό πολιτικό σύστημα διαχειρίζεται το πρόβλημα? Οι άνθρωποι λειτουργούν ως μεσίτες. Ψάχνουν να βγουν επιχειρηματίες, ο ένας να πάρει την Ελβό, ο άλλος να πάρει τη Σύρο, ένας άλλος να βρεθεί για την Ελβό. Λες και το διακύβευμα είναι να βρούμε τον επιχειρηματία, όχι να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να φτιάξουν το θεσμικό εκείνο περιβάλλον που θα επιτρέψει στις αγορές να έρθουν και να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στα ελληνικά ναυπηγεία. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν εδώ ξαναζούμε κάτι που, αν τα σκεφτείς με ψυχραιμία, το έχουμε ξαναζήσει πριν 30 χρόνια. Που οδήγησε στον τοίχο. Εκεί θα οδηγηθούν και αυτά. Δημοσθένη, ή θα οδηγηθούμε σε μια λογική πρίκας και ομοιρίας πάρη, ναι, που θα έρχεται κάποιος και λέει: Παιδιά, εγώ έχω 800 εργαζόμενους. Άμα δεν μου δώσετε φρεγάτες, κλείνω. Τα θυμάσαι αυτά? Ναι, ναι. Τα ναι, θυμάσαι. Ναι. Το θέμα είναι ή τώρα. Θα οδηγηθούν... Το θέμα είναι τώρα ότι επειδή καίγεται η χώρα για να αναβαθμίσει, να εξυγχρονίσει, να εξοπλίσει το στόλο. Και ακούμε για οποιαδήποτε φρεγάτα και να ακούσουμε, μαζί ακούμε ότι θα φτιαχτεί στα ελληνικά ναυπηγεία. Εγώ, εντάξει, ξανακούσαμε τη στροπιά κάτω στο καβουλάρι. Με αφέλεια ρωτάω. 30 χρόνια μετά ξαναζεί το ίδιο story. Με αφέλεια λοιπόν ρωτάω. Τι έγινε σε τότε? Ποια ναυπηγεία θα φτιάξουν? Θυμάμαι τροπολογία Τάκη Μπαλτάκου. Ναι. Να έρχεται νύχτα 11 η ώρα στη Βουλή, που δίνανε στον ταβουλάρι εκατομμύρια, ενώ γνωρίζανε ότι είχε προεισπράξει πάνω από το 50% του τιμήματος κατασκευής, με επίκληση μιας γενικής θεωρίας αναθεώρησης, λέει, της τιμής του μετάλλου, ας πούμε. Όταν λοιπόν τότε τα δώσανε στον καπετάνο Νίκο τον ταβουλάρι και προκόπησανε τα ναυπηγεία, τι σου πουλήσανε ως παραμύθι? Ότι βρήκαμε τον επενδυτή, νάτος ο επενδυτής, μεγάλος ο επενδυτής, πάρε και μία πρίκα. Σωστά. Όταν επαναλήφθηκε η μεγαλύτερη κρίση για μένα στην ναυπηγική βιομηχανία, τα συμβάντα μετά το 2010 με το ΣΑΦΑ στα ΕΝΑΕ, τι σου είπανε πάλι? Σου είπαν ότι ήρθε ο επενδυτής, πάρε επενδυτή, πάρε πρίκα. Τώρα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Δώσανε τη Σύρο και οι άνθρωποι πάρα πολύ λογικά λένε: Ρε παιδιά, δώσετε καμία παραγγελία. Ναι. Κατάλαβες. Ξαναζεις λοιπόν μία κατάσταση και επαναλαμβάνουν μία συνταγή την οποία την έχουμε ξαναδεί, την έχουμε ξαναδοκιμάσει, και αυτό το πολύ δυναμικό κομμάτι της οικονομίας το στέλνει στον τοίχο. Πρόσεξε τώρα. Την ίδια ώρα που κάνουν αυτό, δηλαδή που αναζητούν ποιος τεράστιος επιχειρηματίας από αυτούς τους πολύ τεράστιους θα αγοράσει τα ναυπηγεία, κάνουν την υποθαλάσσια ζεύξη Πέραμα Σαλαμίνα, η οποία θα βάλει τα φόπλακα σε μία ατμομηχανή της ναυπηγικής τέχνης στην Ελλάδα, που είναι τα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Για όσους δεν το ξέρουν λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι αυτές οι περίφημες παντόφλες που σε περνούν από το Πέραμα στη Σαλαμίνα είναι εκπληκτικής μαστορικής και ναυπηγικής τέχνης κατασκευάσματα, τα οποία είναι όλα ναυπηγημένα σε ναυπηγεία στη Σαλαμίνα, κάθονται κάποια χρόνια στο Πέραμα και μετά μεταπολούνται σε Ευρωπαίους που τα χρησιμοποιούν για να το ποτάμι επικοινωνίες, μεταπολούνται στο εξωτερικό και ξαναναυπηγούν καινούρια, τα οποία τα χρησιμοποιούν λίγα χρόνια και τα ξαναμεταπολούν στο εξωτερικό. Εντάξει, άρα έχεις μία τέχνη η οποία είναι επιτυχημένη, αναγνωρισμένη και παγκοσμίου επίπεδου, στην οποία βάζεις τα φόπλακα γιατί ο άλλος θέλει να κάνει την υποθαλάσσια ζεύξη. Εργολάβη, μπετά, σύραγγες, ρίχτε, γνωστή ιστορία. Την ίδια ώρα που τελειώνεις αυτό, έρχεσαι να μου πουλήσεις το παραμύθι ότι τάχα μου δήθεν σε νοιάζει και ψάχνεις τον πολύ μεγάλο επενδυτή να σωθεί η χώρα. Λες και η σωτηρία της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα λέγεται υποχρεωτικά ΕΝΑΕ ή λέγεται υποχρεωτικά ναυπηγεία Ελευσίνας, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο να προωθήσουμε την ναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου είπα, χρυσώνουν το χάπι, επαναλαμβάνουν μια συνταγή η οποία στην περίπτωση του Τζοχατζόπουλου βρέθηκε ότι οδήγησε και σε συναλλαγές. Θα δούμε τώρα εδώ σε τι οδηγεί. Γιατί ήδη έχω αρχίσει και γράφω και δεν έχει έρθει μισό εξώδικο, μισό mail που να διαψεύδει οτιδήποτε για την ιστορία με την οποία έγινε μεταβίβαση των ναυπηγείων Σύρου. Και νομίζω ότι τα στοιχεία τα οποία αρχίζουν και αναδεικνύονται θα κάνουν σεισμό όταν θα σταλούν στα εισαγγελικά γραφεία. Άρα λοιπόν έχουμε ανακύκλωση μιας συνταγής
ευκαιριακά για συγκεκριμένες ναυπηγικές μονάδες και παντελή έλλειψη σοβαρής και σφαιρικής ενασχόλησης με το ζήτημα που λέγεται ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Γιατί δεν πάνε λοιπόν στη Σαλαμίνα να τους εξηγήσουν η υποθαλάσσια ζεύξη με τι μεταβατικό καθεστώς θα κρατήσει αυτή την τοπική κατασκευαστική αγορά ζωντανή και τι μέτρα θα πάρουν ώστε η υποθαλάσσια ζεύξη να μην πλήξει αυτές τις επιχειρήσεις. Γιατί δεν πάνε στη Σαλαμίνα να μας πούν γιατί η Κόσκο χρεώνει διπλά και τριπλά τέλη και τους έχει αλλάξει τα φώτα σε παράνομες χρεώσεις λιμενικών τελών με κίνδυνο να κινδυνεύουν να γίνουν μη ανταγωνιστικοί. Γιατί δεν πάνε να ασχοληθούν με τα 55 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να έχει κάνει η Κόσκο έργα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος που υποτίθεται θα αναβαθμίζαν τις δυνατότητες της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας και η Κόσκο δεν έχει περάσει ούτε ρεύμα για λάμπες. Αυτή τη στιγμή να σε πάω βραδύ, ούτε ρεύμα για λάμπες δεν έχουν περάσει. Κατάλαβε, ίσα ίσα είναι τόσο πρόχειρα αυτά που έχουν γίνει, που όταν βρέχει γίνεται λίμνη η λεωφόρο δημοκρατία στο πέρα. Εδώ λοιπόν τώρα κοροϊδευόμαστε. Διότι δεν ασχολούμαστε με κανένα από τα πραγματικά και σοβαρά προβλήματα και έχουμε βρει δύο μαγαζιά, τα ΕΝΑΕ και η Ελευσίνα, που δήθεν έχουμε κρεμαστεί επάνω τους, διότι από εκεί εξαρτάται η ανάσταση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Ψέματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Όλο αυτό είναι ψέματα, δεν ενδιαφέρονται, δεν ασχολούνται, δεν συνομιλούν με αυτούς που έπρεπε να συνομιλούν και παριστάνουν οι υπουργοί τον μεσάζοντα στους επιχειρηματίες. Έχεις ξαναδεί εσύ, βγάζουν χαρούμενα δελτία τύπου, συναντήθηκα λέει με τον τάδε επιχειρηματία που εκδήλωσε ενδιαφέρον για τα ναυπηγεία. Που το εκδήλωσε ρε φίλε στο γραφείο σου πίνοντας καφέ. Πρέπει να ακολουθεί άλλη διαδικασία. Αν δηλώνουν ενδιαφέρον, βγάλε ένα διαγωνισμό να έρθουν να τα πάρουν με την καλύτερη τιμή. Έτσι δεν είναι. Ναι. Διότι στην περίπτωση των ναυπηγείων της Σύρου, έτσι, για να μπορέσουν να χρυσώσουν το χάπι, διαγράψανε προς αυξήσεις και πρόσημα στο ΙΚΑ. Το ξέρεις ότι ρυθμίσανε το κεφάλαιο ατόκος σε 23 χρόνια. Μετανείσαι εσύ ένα χιλιάρικο να στο γυρίσω σε 23 χρόνια ατόκος. Λοιπόν, πρόχειρα πράγματα και δεν είναι μόνο πρόχειρα, χωρίς οποιαδήποτε από πίσω στρατηγική μελέτη, η οποία να μπορεί να αποδείξει ότι όντως υπάρχει ένας αντίκτυπος σε αυτή τη βιομηχανία. Και θέλω να σου πω και κάτι ακόμα, μιας που άνοιξες το θέμα των ναυπηγείων, να ξέρεις ότι η δεύτερη όψη του νομίσματος που λέγεται ναυπηγική βιομηχανία ονομάζεται διαλυτήριο. Για πες μου λοιπόν εσύ για τα περίφημα πράσινα διαλυτήρια. Λες για τον ελληνικό εφοπλισμό. Βεβαίως, οι εφοπλιστές στα 20 με 25 χρόνια είναι σοβαροί επιχειρηματίες, πετούν τα παλιά πλοία και να φυγούν καινούρια. Έτσι. Μόνο στις εγχώριες πλώες παρουσιάζεται το φαινόμενο κάτι τουριστικά ημερόπλια εκεί, κάτι καραβάκια που πας και εσύ βόλτα το καλοκαίρι να έχουν χαιρετήσει τον Ιησού Χριστό όταν έμπαινε στα Ιεροσόλυμα και να μεταφέρουν ακόμα κόσμο. Λοιπόν, θες να σου πω εγώ μια αγορά που την έζησα λόγω των ναυαγιαιρέσεων. Που μπορεί να γίνει εργαλείο αναμόρφωσης της ναυπηγικής βιομηχανίας, διαλυτήρια. Πες, χτύπα στο Google και πες μου μία σοβαρή δήλωση, μία συνάντηση, μία νομοθετική πρωτοβουλία, κάτι ρε αδερφέ, μισή ομάδα εργασίας, ένα κακομοίρι κάπου σε ένα γραφείο που να έχει κάνει τα τελευταία 10 χρόνια μισή σοβαρή κίνηση για τα περίφημα πράσινα διαλυτήρια που μας υποχρεώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πες μου λοιπόν, εσύ αν ήσουν Έλληνας εφοπλιστής και έπρεπε να το διαλύσεις, θα το έστελνες Τουρκία, θα το έστελνες Ινδία, θα το έστελνες, αφού η πατρίδα σου δεν έχει αυτό που πρέπει να σου δώσει. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ ενοχλούμαι όταν τους βλέπω γραβατούλα κοστούμάκι. Σήμερα έρθει ο Α επιχειρηματίας. Α, λέει το σώζει αυτός. Μετά την άλλη εβδομάδα έρχεται ένας άλλος που το σώζει. Περνάει κανένας μήνας, έχουν παραιτηθεί οι σωτήρες, έρχεται ο τρίτος Μεσσίας. Αυτά όλα. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Είναι τουλάχιστον πάρει να είχαμε να λέγαμε. Διότι συνήθως, όπως θυμάσαι, καταλήγουν σε επιζήμιους όρους που φοβούνται να τους υπογράψουν και στέλνουν τις συμβάσεις για κύρωση στη Βουλή για να μην πάνε φυλακή. Και θυμάσαι τότε στην ιστορική συνέντευξη που κάναμε για τα υποβρύχια, είχαμε αποδείξει σε 45 λεπτή συνέντευξη ότι ο νόμος που ψηφίστηκε για τα υποβρύχια τα 2.14 επί Βαγγέλη Βενιζέλου ήταν ένας νόμος που συνδέθηκε με τα ΕΝΑΕ. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Κλείσανε. Γιατί κλείσανε? Διότι δεν εφάρμοσαν τον νόμο που ψήφισαν οι ίδιοι και γιατί μια συμφωνία, μα ήταν τόσο νόμιμη, τη στείλανε στη Βουλή για κύρωση.
Κατάλαβες. Άρα λοιπόν εδώ μπορεί ανά από κυβέρνηση σε κυβέρνηση να αλλάζει το επικοινωνιακό περιτύλιγμα. Αυτό που παραμένει είναι το μηδέν στο πηλίκο. Η πορεία είναι ίδια, στο αδιέξοδο, στον τοίχο που λες. Μα τα έχουμε ξαναζήσει αυτά. Απελπισία, Δημοσθένη. Ψυχραιμία, Πάρη. Κοίταξε να δεις κάτι. Εγώ στο ξαναείπα το Μάρτιο που με έδιωξε ο Πλακωτάκης νύχτα με τροπολογία. Σου ξαναείπα ότι αυτή η ιστορία όλη της ασυλίας των πολιτικών και της αίσθησης που έχουν ότι δήθεν επειδή νομοθετούν ή εξελέγησαν και κάτσαν σε μια παχυλή πολυθρόνα μπορούν να κάνουν κουμάντο έχει τελειώσει. Τώρα πια είναι πολλοί που γνωρίζουν, είναι πολλοί που είναι διατεθειμένοι να ενημερώσουν. Έτσι, βλέπω παρατηρητήριο περιβάλλοντος στον Πειραιά, βλέπω παρατηρητήριο περιβάλλοντος στη Σύρο, βλέπω οργανώσεις πολιτών οι οποίοι σηκώνουν τα μανίκια και λένε «Κοίταξε, εγώ δεν τον μπορώ άλλο αυτό το πράγμα το οποίο μου έχει φέρει εδώ, δεν το σηκώνω άλλο στην πλάτη και θα αντιδράσω όχι με κομματική ταυτότητα ή ταυτότητα εξυπηρέτησης κάποιων συμφερόντων, θα αντιδράσω ως πολίτης, κάθονται, μελετάνε, διαβάζουν, συμβουλεύονται και κάνουν κινήσεις οι οποίες πλέον αρχίζουν και πονάνε. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτές οι προσπάθειες όλες αρχίζουν και αποκτούν σοβαρότητα μεγαλύτερη από αυτή που έχουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Και, όταν, και δεν είναι καλό για ένα δημοκρατικό πολίτευμα τα κέντρα λήψης αποφάσεων να αδυνατίζουν και να ενισχύονται οι έξω από αυτά. Αυτό είναι επίσης τα δευτερόλεπτα που είναι κενά, χωρίς ήχο στον γκρο πλάν του Πλακιωτάκη, στη συνέντευξη που έδωσε στον Νικόλα και στη Μυρτώ. Εντάξει, αυτό είναι επίσης ένα ανησυχητικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν. Σιωπή ο αιρετός, ο δημοκρατικά εκλεγμένος να λαμβάνει αποφάσεις και λαλίστατος και μάλιστα με υβριστικές φράσεις, ο μη αιρετός, ο έξω από τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για βάλε το συμβολισμό να δεις. Πες μου σε ποια ευρωπαϊκή χώρα θα το είχε κάνει αυτό ο Λασκαρίδης και δεν θα είχε χάσει τον ύπνο του. Φαντάζεσαι εσύ ποτέ τον Μπράνσον να βγαίνει να βρίζει τη βασίλισσα της Αγγλίας? Τον φαντάζεσαι? Φαντάζεσαι ποτέ τον Μάσκ, πώς τον λένε, να βγαίνει να βρίζει τον Biden? Ή τον πρόεδρο της Lockheed Martin να βρίζει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών? Σε δευτερόλεπτα θα τον είχε χάσει τον ύπνο του. Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάρει χαρά κάθε φορά. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, χαιρετώ.